Καλησπέρα. Τι πράγμα είναι για αυτό με σας μιλτσάκης. Μιλάω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Τι πράγμα είναι για αυτό με σας που μπλέξαμε πάλι. Και όχι μόνο αυτό, και με κάποια παπαγαλάκια που έχετε εκεί στα ράδια, δημοσιογράφους, να πούνε τι. Κάποιους δημοσιογράφους, μην τους πω όλους, γιατί πολλοί ομολογουμένως τα είδαν. Τι να πούνε δηλαδή που πάνε μου αρχίσετε τώρα, την είδατε την παράγκα, ρε απατεώνες, τώρα την είδατε. Όλο τον χρόνο δεν βλέπετε καμιά παράγκα, τώρα βλέπετε την παράγκα και πού, για πείτε μου πού δηλαδή. Με μια ανύπαρκτη ΑΕΚ που την έβαλε η παράγκα στο παιχνίδι, έτσι την έβαλε. Με ένα Ολυμπιακό που για τρίτη φορά δηλαδή καταλογίζεται πέναλτι εις βάρος του, ε. Πείτε μου που ήταν η ΑΕΚ μέχρι το σημείο του Μουσαντένιου πέναλτι που της δώσανε. Εκεί δεν είχε επαφή. Και στο γκολ που ήταν κανονικό, πάλι δεν υπήρχε επαφή. Γιατί μου σχολιάζεις το 83 και δεν μου σχολιάζεις τα άλλα. Γιατί δεν μου σχολιάζεις τον Αράουχο που τον είδε ο Μπάκεβιτς και τον έβγαλε ο διαιτητής. Δεν μπορούσε να τον δει. Τον είδε ο Μπάκεβιτς. Λέει ναι, που την έχει γλιτώσει 4 φορές. Πώς θα την γλιτώσει. Τέλος πάντων. Αυτό είναι για κάτι πληρωμένα παπαγαλάκια με payroll που, που το πάνε στους σταθμούς όπως θέλουν. Ο σοβαρός ο κόσμος. Όλοι είδανε. Και να σου πω και κάτι, δεν ασχολούμαι άλλο ρε, με εσάς τους αεξίδες. Όλη ανακοίνωση και ιδέα είχαστε με το Τωροσίδη. Τι έγινε ρε, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, δεν ήταν κανονικό γκολ οι αεξίδες. Ε? Που είσαστε στα play-off μόνο για να κόψετε κανένα βαθμό από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ο σκοπός σας. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Να βγούμε τρίτη και ή δυνατόν ό,τι μπορούμε να κόψουμε από τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν πάντα. Δηλαδή δεν έχετε καμιά δίψα για διάκριση ή οτιδήποτε. Πώς θα καταστρέψουμε. Και αντί να κάνετε και το σταυρό σας που γλιτώσατε από κανένα δεκάρικο γλιτώσατε χθες. Έτσι ακριβώς. Από αυτόν τον Ολυμπιακό. Από κανένα δεκάρικο. Και εσείς και ο προπονηταράς σας με το κοουτσάρισμα το δυνατό και τα χαφ σας και όλοι. Και ο τερματοφύλακας που του κλέψανε το ψωμί, ρε το σάχα που του κλέψανε, του κλέφτη το ψωμί. Ρε το σάχα που του πήραν τα λεφτά από την τσέπη, αυτά που δεν θα έπαιρνε. Τέλος πάντων. Ο κόσμος του Ολυμπιακού στάθηκε δίπλα στην ομάδα, έτσι όπως πρέπει. Δείχνει οριμότητα. Όλοι είπαμε, έχουμε τα νεύρα μας. Έχουμε τις απορίες μας. Αλλά κυρίως έχουμε την αγωνία μας. Κυριακή κοντή γιορτή. Τώρα καμιά δεκαριά μέρες έχουν μείνει να τελειώσουν τα play-off. Και να δούμε τι θα γίνει και πώς θα κινηθούμε. Πάντως, η ομάδα έδειξε, δηλαδή είδαμε μόνο με την προσθήκη ενός και μόνο παίχτη, του Ντουντού, ενός ποιοτικού παίχτη. Είδατε πώς άλλαξε όλη η ομάδα. Και πώς φωνάζει η ομάδα αυτή ότι δεν είχε προπονητή. Και λέει και κάτι άλλο, ότι Ντουντού καλέ την άχαμε με όλα αυτά που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, με την παράγκα, που δεν τη λένε οι δημοσιογράφοι, τώρα την ανακαλύψαν την παράγκα κάτι παπαγαλάκια. Την ανακαλύψαν την παράγκα με πέναλτι αντίο του Ολυμπιακού και με την ΑΕΚ να τελειώνει το παιχνίδι με 11 και έχουν ανακαλύψει και παράγκα. Έτοιμοι, αμέσως είσαστε έτοιμοι, ε! Πουλάκια μου. Και είδαμε τη διαφορά της ομάδας. Θα τα ξαναπούμε, πάμε σε γραμμούλα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, για χαρά, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Πρώτη φορά παίρνω, Άκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Και εγώ χαίρομαι, το όνομά σου. Και μετά τα παιδιά.
Είναι πάρα πολύ παλιός. Το όνομά σου πες μου, φιλαράκο μου, να έχουμε... Γιώργος. Έλα, Γιώργο μου, πάμε. Εκείνο που θέλω να πω, θέλω μια πορεία θέλω να εκφράσω. Ναι. Ή μια ερώτηση που απευθύνεται σε σένα, στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, Ισάκ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, όλων των ομάδων, ναι, αλλά κυρίως των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Για να ξέρετε τι ομάδα υποστηρίζω. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, έναν υπουργό πολιτισμού, αθλητισμού, γραμματέα αθλητισμού, πρόεδρο Τσέπο, όλων των οργάνων των αθλητικών, που να ήταν δηλωμένος Ολυμπιακός. Σε αφήνω να μου απαντήσεις. Καληνύχτα και περιμένω απάντηση. Κανένα, όχι, απάντησα τώρα. Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται προχειρά κανείς. Αυτό είναι για να ξέρουν οι Βάζελοι τι ομάδα υποστηρίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κάσε τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Να προστατευτεί η ομάδα, λέει, στην Τούμπα. Ο φίλος δεν μασάει και δεν καταφέρει να βγει πρώτος. Τι να πέσει πολύ γέλιο, ρε. Ναι, ρε, πάλι θα γελάσουμε με εσάς, ρε, 8-10. Τι να πέσει πολύ γέλιο. Να έρθουμε και να... θα πέσει πολύ γέλιο. Τι γέλιο να πέσει, το πολύ πολύ να κυνηγήσετε με τον Αδαμίδη. Τι να πέσει πολύ γέλιο. Θα σας κοιτάμε και θα γελάμε, όπως κάνουμε πάντα, με τα ρετζιλίκια σας. Άντε κοιτάξτε τον καθρέφτη, δηλαδή τη μούρη στον καθρέφτη, να ξεκαρδίσει στο γέλιο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Για χαρά. Καλό μήνα. Ό,τι επιθυμείς υγεία. Για όλους. Είμαι ο Γιώργος από τον Νεοκόσμο. Ναι, Γιώργο μου. Θυμάσαι, με τον Τάκη είμαστε παρέα στο Μοσκάτο. Όλα σε θυμίζουν. Ναι, άρε Τάκη μου. Άρε Τάκη μου. Πατριώτη μου. Εγώ θέλω να ξέρω. Ναι, 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 μισό λεπτό, Γιώργο μου, ένα λεπτό. Παιδιά, επί τη ευκαιρία, ποιοι συνδέσμους. Στην ΠΑΕ έχει εξοικονομήσει κάτι εισιτήρια πάλι άλλα, γιατί όλο και κινούνται. Στην ΚΑΕ, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην ΚΑΕ. Όποιος θέλει εισιτήρια για Παρίσι, είναι καμιά τριανταριά, μου πάνε το μεσημέρι. Όποιος θέλει να τηλεφωνήσει τώρα στην ΚΑΕ, παίζουν κάποια εισιτήρια και θα παίζουν συνέχεια να τηλεφωνεί κάθε μέρα. Έλα, Γιώργο μου, συγγνώμη για διακοπή. Όχι, όχι, για όνομα, Τάκη μου. Λοιπόν, ο κύριος Σάχα, όταν παίρνει εντολές με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι, του κλέψαν το πορτοφόλι. Με τον ΠΑΟΚ, προχθές, του κλέψαν το πορτοφόλι. Ναι. Μα δεν τρέπονται λιγάκι. Το γκολ στο Καραϊσκάκι του το Ρωσίδη. Εκεί το βρήκε το πορτοφόλι. Ήταν ο άλλος. Άμα δεν είναι ο άλλος. Άσχετα που έγινε για την ομάδα. Ήταν ένας πιτσιρίκος που είχαν βάλει. Πώς τον λέγανε, τον Αραμπατζή. Ναι. Που δεν το είχε βάλει. Ναι. Εντάξει, δεν πιάνεται αυτό, δεν ήταν ο Σάχα. Δεν ήταν ο Σάχα. Καταλαβες. Του καφέ ήθελα να ρωτήσω τον καφέ. Υπάρχει ρε και ο Θεός ρε και μας βλέπει. Έφαγε ψωμί, σε φτιάξανε και κάνει σούμα η καραβούτα τις βουτιές. Α, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Εδώ δεν τα έκανε, εδώ όταν ήταν δεν ήταν ούτε για τάκλιν δεν ήταν. Μα δεν τον εθυμάμαι, ρε Τάκη. Δεν τον εθυμάμαι, ρε Άκη. Δεν τον εθυμάμαι που ήταν, έψαχνε να σουτάρει. Αλλά και το άλλο που δεν θέλω. Μας έχει δώσει Σοκράτη αρκετά, γήπεδα, προπονητήρια και το ένα και το άλλο. Έχω την εντύπωση ότι δεν προστάτεψε στην ομάδα. Αν την είχες προστατέψει και αν τραβούσες στα λουριά όπως έπρεπε, δεν θα παίρνανε αυτοί οι πεινασμένοι τα λιγούρια αυτό το πρωτάθλημα. Μήπως το έδωσες κι εσύ. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Και ειδικά τη διοίκηση. Μήπως πρέπει να κοιτάξουνε, δεν έχουμε παλιούς παίχτες, να τους βάλουμε εκεί στη διοίκηση. Παραμούχεται αυτούς. Η Μπάγκερ άσχημα κάνει. Γιατί έχει όλους αυτούς τους παίχτες του 1970 μέσα. Δεν ξέρει τι κάνει. Πρέπει εδώ, για μένα είναι προσωπικά για μένα, ναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Εάν είχες τους